Τριαντάφυλλος είναι πάρα πολύ αθλητικός. Εντάξει, είναι και 43 χρόνια, μην ξεχνάμε. Και με το ποδόσφαιρο πιο παλιά, αλλά κυρίως το τένις ήταν πολύ καλός. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είναι ένα παιδί ο Τριαντάφυλλος μέσα του. Αγαθός τελείως και αγνός. Του αρέσει και του άρεσε πάντα να είναι ανταγωνιστικός. Και μας είχε πει ότι φεύγω, θα πάω για 2 εβδομάδες και θα γυρίσω. Δηλαδή, δεν περίμενε ότι θα κάτσει τόσο πολύ. Μας είχε πει ότι για να είμαστε υποτίθεται κοντά του, να μας έδινε ένα χρηματικό ποσό. Και εμείς με τον κόρο γελάγαμε. Και να το έκανε, το θεωρώ κάτι άσχημο. Ίσα-ίσα το θεωρώ ότι δεν κοιτάει την πάρτη του. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και όταν βγαίνεις και λες πράγματα τα οποία γίνονται πίσω από την κάμερα, πρώτα απ' όλα για μένα δεν τιμάς τόσο τα παντελόνια σου, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να έχει γίνει κάτι πριν ένα μήνα και να βγαίνεις να το λες μετά από ένα μήνα και να κατηγορείς έναν άνθρωπο που το είχε πει και μέχρι τότε ήταν όλα καλά. Ο Τριαντάφυλλος δεν έχει κουτοπονηριά ούτε μυαλό να σκεφτεί να δημιουργήσει ίντριγκες ή να βάλει άλλους ανθρώπους να κάνουν άλλα πράγματα. Άλλοι έχουν δείξει ότι το δημιουργούν αυτό το πράγμα. Και κάνουν επίθεση στον Τριαντάφυλλο. Ο Τριαντάφυλλος αμήνεται. Δεν μπορεί να κάθεται να λένε ότι έχει πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Ο Τριαντάφυλλος, τον ξέρω, έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή οικογένεια. Η γυναίκα του δεν είναι κάποια τύχια. Είναι γιατρός, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το λαϊκό παιδί τόσο καιρό μας φλεξάρει, μας κάνει επίδειξη του πόσα λεφτά έχει βγάλει από τη μουσική. Του πόσο τη μεγάλη πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων έχει και πόσα λεφτά χαλάει. Είναι ένα λαϊκό πεδίο ο Τριαντάφυλλος, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, αν έχει στο σπίτι του πισίνα, αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κατακριτέο. Εσύ ξέρει αν έχει πισίνα. Έχει, ναι. Εσύ είμαι τελείως μόνος και μιλάω μόνο στον εαυτό μου στη θάλασσα και στις πέτρες. Μια παιδικότητα ο Τριαντάφυλλος. Δηλαδή, πολλές φορές στη συμπεριφορά του είναι παιδί. Και γι' αυτό και ίσως τα παίρνει όλα τόσο κατάκαρδα, στεναχωριέται, μπορεί να κλαίει. Και... Επειδή είναι πάρα πολύ εγωιστής, αθλητικά έχει αθλητικό εγωισμό, δεν θα τα παρατήσει, όχι. Δεν θα τα παρατήσει. Απλώς στεναχωριέται πολύ και πιστεύω ότι στεναχωριέται πιο πολύ για το παιδί του. Θέλω να είναι καλά με τα παιδιά της και ό,τι περνάει δύσκολα. Ωραία. Δείτε πόσες φορές σε καταστάσεις τρίτων που κανένας δεν μίλαγε, έπαιρνε θέση και έπαιρνε το μέρος αυτού που αδικείται. Στη Μαργαλένα μου λείπει πολύ, συγγνώμη. Ναι, εννοείται. 1, 2, 3, Μαργαλένα! Πιστεύεις ότι ο Σάκης θα κάνει υποχωρήσεις για να μην χάσει η Μαργαλένα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Σάκης και με τη μάνα του να παίξει θα θέλει να την κερδίσει. Ήξερα ότι τα έχει με τη Μαργαλένα, την ήξερα σαν ύπαρξη. Μπορεί να τα έχουν ξαναβρει. Όταν λοιπόν εγώ έχω μια σχέση σοβαρή, συζώ με μια κοπέλα και πάω και τη βρω εκεί, λογικό ότι θα έρθουμε πάλι κοντά. Εγώ θα έχω εμπιστοσύνη σε εσένα και σε μένα. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναβρουν έξω, αλλά πολύ πιθανό είναι. Δημιουργούν συνέχεια εντάσεις, χρησιμοποιούν πολύ ίντριγκα, πολλά υπονοούμενα, τα οποία χαλάνε το κλίμα της παρέας. Έχουν απομακρυνθεί πλέον αυτοί οι τρεις. Ο Σάγκης σε πληροφορώ ότι στο ποδόσφαιρο ήταν από τα λεγόμενα κορίτσια, όπως λέμε. Δηλαδή, ούτε δημιουργούσε φασαρίες, πολύ ήρεμος, ήταν νευρικός. Δηλαδή, εγώ πάθα πλάκα που τον είδα έτσι στην αρχή. Την πάτησε στο ότι πήγε κοντά του παπάς. Ο οποίος θεωρώ ότι κινεί τα νήματα μέσα εκεί στο Survivor.